Ωραίο ήταν που άκουγα τόσο καλά λόγια από όλους, από την Κρητική Επιτροπή που... που όλοι πάνω κάτω είπαν, ξέρεις, ότι θα θέλαν να με δουν, ξέρω εγώ, ξέρεις... ή να κερδίζω ένα δεύτερη θέση, ξέρω εγώ, ξέρεις, μαζί με τον Ανδρέα, αυτό που επαναλαμβάνω συνέχεια. Κύριε Μωρατίδη, τα προγνωστικά σας για τον τελικό θέλουμε να μάθουμε. Χρυσάνθη. Χρυσάνθη. Και στην καρέκλα μισή ο Λιανός και μισή ο Ανδρέας. Μάλιστα. Ένας από τους δύο καλωδιωμένους. Αυτούς εδώ. Ναι, ναι, που ναι. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχει την πρώτη θέση. Είναι ο Ανδρέας, γιατί πιστεύω για δύο. Ο άλλος. Ο Γιώργος Σολιανός, ο καλωδιωμένος. Το ένα είναι ο Γιώργος Σολιανός. Το άλλο είναι η Χρυσάνθη. Και το άλλο είναι ο Ανδρέας. Τελικά θα σου πω το όνομα του Γιώργου του Λιανού. Όσο για το δεύτερο όνομα που θα ήθελα να δω στον σαν νικητή, θα ήμουν πάρα πολύ υποκρίτρια και δεν θα τέχα καθόλου καλά με τον εαυτό μου αν δεν σου έλεγα ότι αυτός είναι ο Περικλής. Τα που λέγανε ήταν μία μίξη του τι θέλουν και τι... και τι πιστεύουν ότι είναι δυνατόν να συμβεί. Κι εγώ ίδιος τα ίδια θα έλεγα, δεν περιμένω κάτι. Και αυτό δεν είναι ούτε αίσθηση το πάθες, ούτε το βλέπω σαν υποτιμητικό για μένα. Γιώργο, δεν με ενδιαφέρει αν θα είσαι νικητής την άλλη Κυριακή. Εκείνο που με ενδιαφέρει να συνεχίσεις τον αγώνα, γιατί θα είσαι νικητής στο τραγούδι. Άστε καλά, ευχαριστώ. Εφόσον αυτό το πράγμα έχει πείσει αυτούς τους ανθρώπους που είναι σχετικούς με αυτό το αντικείμενο, αυτό μου δίνει, ξέρεις, το λιγότερο ελπίδα, ας πούμε, ότι μπορώ, ξέρεις, να κάνω κάτι το οποίο έχει κάποια θέση σε αυτό το χώρο, στη μουσική. Γιατί ήρθες να με αφήσεις εδώ, ρε. Γιατί υποτίθεται ότι θα πω το ντουέτο με την Χρυσάνθη, θα κάνω τις πρόβες και έπρεπε να έρθω και σήμερα. Άξα απλώς το κρεβάτι σου. Γιώργο μου, δεν ξέρω αν θα κοιμηθείς εσύ, αλλά αυτό είναι το κρεβάτι μου. Αχ, το κρεβάτι μου. This is my bed, my friend. Να φύγω δηλαδή. Δεν θα δώσουμε στιγμή. Παιδιά, είναι πολύ επικίνδυνα, έτσι. Έχεις φέρει πράγματα, δεν έχεις φέρει. Παιδιά! Και είναι τα πράγματα, είναι το θέμα. Θα βάλω τα ρούχα μου. Κάνεις γκούρες και μετά παιδιά. Μου δώσεις Χρυσάνθη μια φόρμα. Μου κάνεις παρέα. Παρέμι, παρέμι. Κλέψε μου. Βαριά μου. Πόσο προεκύψε αυτό, βαριάς να φύγει. Πολύ. Πήγα να ρέξω. Κάτσε, γνώμη σου. Εμένα ποιος θα μου δώσει πιτζάμες. Θα κάτσεις. Το σκέφτομαι, γιατί βαριέμαι να φύγω. Αλεξάνδρε, συγγνώμη, μπορείς να μας προσβάλλεις. Το σκέφτομαι να κάτσω, γιατί βαριέμαι να φύγω. Όχι ρε, έχω δουλειά το πρωί. Εγώ την όρεξη. Έχω δουλειά το πρωί. Ωραία, μετά μην γίνει κάτι. Θα σας δώσω κάτι άλλο. Γιατί αυτό το έχω τάξει. Τι έχεις κάνει? Το έχω τάξει. Και δεν σου πάνε κιόλας, τι τάξεις, αφού έχει εδώ πέρα μια μ***α. Πού τα έχεις τάξει? Σε ένα παιδί. Σε ποιο παιδί? Το παιδί μου. Ποιο παιδί σου?
Στο Βαγγέλη. Στο Βαγγέλη το γνωστό, τον πρώιμο. Όχι, στο Βαγγέλη, το συγκρίτα. Σε ποιον. Πλάκα κάνεις, θα τα δώσω σε κουριτά και δεν θα τα δώσω σε μένα. Αυτά τα... Έλα, θα δώσω άλλες. Έχω κάτι... Λίσα. Θα έχω την Τετάρτη, έτσι. Θα το έχω μάθει. Άντε, πώς έχεις. Άντε ρε, μου μου στεναχωριέσαι. Όχι ρε, σιγά. Εντάξει, αγάπη μου. Ναι, ρε. Άντε, καλά δεν είσαι. Εδώ θυμάσαι το κομματάκι. Εντάξει, ρε. Άντε, φλάκια. Τετάρτη, έτσι. Τετάρτη. Γεια σου, Άγκα, ναι. Λοιπόν, νομίζω δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα τι θα γίνει. Εκτός από τον Περικλή, όλα τα άλλα παιδιά δεν έχουν δείξει επί της ουσίας ποια είναι η δυναμική του κόσμου, τους υποστηρίζει έξω. Και νομίζω παίζει και πολύ ρόλο η Κυριακή, η τελευταία. Το πώς θα τραγουδήσει την τελευταία Κυριακή, επειδή ο Έλληνας είναι κλασικός τύπος, ο οποίος ασχοληθεί με αυτό που σημαίνει την τελευταία στιγμή. Έχω ξαμολύσει όλα τα κοράκια στην επαρχία για προεκλογικές συγκεντρώσεις και τέτοια. Όλοι όσοι είναι στο τελικό, αξίζουν και είναι στο τελικό. Τώρα, αν μου λείπουν κάποια παιδιά τα οποία έχουν αποχωρήσει, νομίζω και ο Κωνσταντίνος και η Νάνση, νομίζω θα ήταν. Τους περίμενα, δηλαδή από την αρχή, από τα παιδιά που είχα δει, τα πρώτα 18, είχα πει, ξέρεις, ότι αυτοί οι δύο νομίζω θα είναι στο τελικό. Ακούγεται περίεργο, αλλά είναι αλήθεια. Δηλαδή δεν έχω σκεφτεί να είμαι πρώτος. Τα λεφτά. Δεν είναι στο χαρακτήρα μου. Δεν είναι κάτι που κάθεται καλό. Να πάω να τραγουδήσω για να βγω πρώτος. Θα πάω να τραγουδήσω, θα δώσω ό,τι μπορώ με την αγάπη μου. Προσπαθήσω να δώσω την αγάπη μου σε αυτό που κάνω, στον κόσμο. Και άμα βγω πρώτος, να φτάσω στον τελικό είναι υπερεπιτυχία για μένα. Δηλαδή, ήταν ο μεγαλύτερος στόχος που έχω φανταστεί. Δεν φανταζόμουν ποτέ πάνω από τον τελικό. Δεν με ενδιέφερε, δηλαδή, να φτάσω στον τελικό ήθελα. Και από εκεί πέρα δεν έχει σημασία για μένα το χρήμα σε πρώτη φάση. Θέλω τα χρήματα, με ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα χρήματα, αλλά όχι σε πρώτη φάση. Όχι να τα βγάλω από ένα reality. Τώρα που έχω φτάσει εδώ, δεν κάθομαι, δεν έχω σκεφτεί ποτέ να πάω πολύ ψηλά. Γιατί νιώθω ότι δεν μπορώ να πάω κιόλας. Από πλευρά δημοτικότητα, δηλαδή, υπάρχουν παίκτες που νιώθω ότι είναι πολύ πιο ψηλά από μένα. Και ο Περικλής και ο Αντρέας και ο Γιώργος είναι παιδιά τα οποία είναι πολύ αγαπητά στον κόσμο. Εγώ είμαι λίγο πιο, ας το πούμε, ήρεμο. Το αν κερδίσω ή όχι. Ας πούμε, έτσι έχω καλές πιθανότητες να κερδίσω. Μόνο θετικό που θα έχω εγώ σαν Περικλής προσωπικά, πιστεύω ότι θα έχω τώρα πιο εύκολο παιχνίδι με τις γυναίκες. Θα διαλέγω πια και δεν θα με διαλέγω. Η αλήθεια είναι ότι έχω πάρα πολλές ρεζέρβες. Άλλοι παίρνουν Viagra, εγώ χρειάζομαι αντι-Viagra. Θέλω πάντως να, όσο μπορώ και όσο αντέχω, να ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι δύσκολα θα κρατηθούν φιλίες από αυτό το παιδί. Δηλαδή τώρα αναγκαστικά θα είμαστε το καλοκαίρι μαζί. Αλλά μετά το καλοκαίρι, εγώ υπολογίζω ότι δεν θα κρατηθεί καμία φιλία. Έτσι υπολογίζω. Αν έχω την τύχη και κρατηθεί, θα δω. Numbers. Phone numbers. Α, κατάλαβα. You're gonna have so many phone numbers, you're not gonna know what to do with them. I know everything. Yeah, I even have a bunch of phone numbers to give you. Female or male? Female. Έχεις a bunch. Έχω μια λίστα, σειρά, σου λέω, like, δύο σελίδες. 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 Τι θέλω να σε αυτές. Εσένα θέλω. Γιατί είσαι έτσι. Πώς είναι. Ένα βάζω κρεμούλα. Άντε, δεν πας. Δεν είσαι για πολλά. Κάτω από την έγινα να το κάνεις αυτό. Ποιο? Αλλά αφού σε... Έλα, αφού ξεστεί, σε βλέπω σιωπηλή και νομίζω ότι δεν νιώθεις άνετα καθόλου και με αγχώνεις. Άκου να δεις. Έλα, πες.
πώς θα πεις όμως. Είδες κάτι που δεν σου έχω ξαναπεί ποτέ. Αυτό πάντα μου την έδινε. Ναι, μου το ξαναπεί πολλές φορές. Όχι, τώρα στο λέω. Ναι, ρε, εσύ μου το ξαναπεί. Δεν στο έχω ξαναπεί. Πάντα αυτό το άντε δεν φεύγεις. Όχι όπως είναι, γενικά μου το δίνει. Δηλαδή να κάνει και νιώθω πολύ άσχημα. Τέλος που έχω να σου πω ότι άμα δεν ένιωθα καλά, θα έφευγα. Α, οκ. Αυτό είναι το μόνο σου. Αυτό μπορεί να απαντήσει απλά αυτό και να μην το κάνει. Θα φύγει. Είδες, να απάντησε αυτό και δεν είναι σπουδέ. Τι κλεφαλά. Ήδη θα ήμουν. Τι ωραία. Θέλω ένα καφέ. Βέβαια, κοίταξε εδώ. Αμέλω να, ένα μέτριο. Θα σου φτιάξω εγώ. Έλα, έλα, θα σηκώσουμε τραπέζι. Μπορεί να μαζέψω τώρα, τίποτα. Γιατί είναι πολλά. Ναι, και είναι και το χειρότερο μου αυτό, δεν μπορώ να... Τι είναι? Είναι το χειρότερο μου αυτό, δεν μπορώ να μαζέψω πράγματα. Θες να στα μαζέψω εγώ, ε? Βαλίτσα έχεις. Πρέπει να κρατήσω κάποια πράγματα, πρέπει να κρατήσω ένα σάκο με πράγματα, ξέρεις. Λοιπόν, άκου, μόλις γραφήσεις, θα πάμε στο σπίτι και θα ξεχωρίσουμε. Αυτά που θέλεις τα ρούχα και αυτά που δεν θέλεις. Αυτά που θέλεις θα τα βάλουμε στη βαλίτσα και αυτά που δεν θέλεις θα τα βάλουμε σε σακούλες. Εντάξει. Μου δώσεις μια κατεύθυνση, θα φτιάξω μόνος μου, αλλά μου είπες ακριβώς τι πρέπει να κάνω. Δεν θες να σε βοηθήσω? Γιατί? Κακό είναι. Σου κάνει οικογενειακό ότι η γυναίκα να σου μαζεύει τα ρούχα και τέτοια. Να προσεγγίσουμε τις βέλες που έχω εδώ στο πιλαπάκι. Καμία σχέση, μπορείς να το δεις κι αλλιώς. Τελείως φιλικά. Όπως θα μάζευε τα ρούχα της Χρυσάνθης, θα τη βοηθούσε. Και όπως θα μου το μαζέψει άλλωστε. Έτσι ακριβώς, που τη βοηθήσει. Εντάξει, άμα είναι σε κόσμο, σε κόσμο, κανονικά. Όπως θα μάζευα για το Βαγγέλη, μια εξυπηρέτηση κάνεις, βοηθάς. Γιατί το βλέπεις έτσι? Συζυγικό καθήκον. Ναι, τώρα βάλω μια μαζί τα ρούχα. Θα το κάνει και με ευχαρίστηση. Δεν είναι εντελώς, ε. Σάπιο. Ρωτάς γιατί να αγαπάς κάποιον που σε πληγώνει και το ρολόι επιμονά κοίταει σαν νυχτώνει. Να σε αγάπη δεύτερη το νήμα της καρδιάς του, να νιώθεις απαραίτητη μόνο στα όνειρά του. Μια γυναίκα μόνο ξέρει να σου πει, μια γυναίκα που αγάπησε πολύ και έκανε δώρο τη ζωή της σ' αυτόν που διάλεξε η ψυχή της.
Μια γυναίκα μόνο ξέρει να σου πει. Μια γυναίκα που αγάπησε πολύ και έκανε δώρο τη ζωή της σ' αυτό που διάλεξε η ψυχή της. Γεια σου, Ρενάνση. Γεια σου, Μιχαλοπούλου. Goodbye and she got on a plane, never to return again. Τι κάνω, ρε γαμό. Ταρα 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 τα. Κάνω άλλα. To return again. Oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye to many. Goodbye. Ναι, ναι, ναι. Πάμε, το ίδιο πράγμα ακριβώς. Άλλο ένα κανάλι. Okay. Oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye. Too many times before, and her heart is breaking in front of me, and I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. This love has. Πω πω, πρέπει να βγω από εδώ μέσα, κύριε Γουναρή. Βοήθεια! Κυρία Πίτσα, αφιερωμένο. Πρέπει να σου πω τι μου συμβαίνει στα γρήγορα και αθόρυβα θα δεις. Έχεις κι εσύ κάτι να μου πεις, καλύτερα αν θες να περιμένεις. Δεν έχει σημασία τι μου βγαίνει. Ξέρεις τι θέλω, να είμαστε λίγο πιο μέσα στο τέμπο. Είναι όλο λίγο βατά, έτσι. Και ειδικά στο σημείο που λέει δεν έχει σημασία, επειδή τα ακόρδα και η γραμμή του μπάσου και της κιθάρας δουλεύουν, σου κάνουν δεύτερη, είναι σαν εσύ να καθυστερείς και αυτοί έχουν προχωρήσει, καταλαβαίνεις. Εντάξει, έγινε, έγινε. Και γενικά πρέπει να είσαι λίγο πιο τεμπάτη. Οκ. Okay. Μη μιλάς, δεν είναι απαραίτητο. Μη μιλάς, θα φύγω σε ένα τέταρτο. Το είπες. Κάτι ψηλά που φύγανε. Τι φύγανε, τίποτα δεν φύγε.